έτοιμοι να δώσουν τον δικό τους αγώνα σε αυτή την εκλογική χρονιά για μια νικηφόρα πορεία της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο εθνικών εκλογών, στις αυτοδιοικητικές εκλογές, ακόμη και στις φοιτητικές εκλογές, δήλωσαν οι νέοι της ΙΣΟΝΕΔ και της ΔΑΠΝΟΥΔΟΥ ΦΟΥΚΟΥ, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής για να πραγματοποιήσουν την εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Το παρόν έδωσαν οι βουλευτές Σταύρος Καλογιάννης και Μαρία Κεφάλαιο, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, Αντιπεριφερειάρχης και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, η Πρόεδρος της ΔΕΠ Νέας Δημοκρατίας Ιωαννίνων, Λένα Σταμάτη, ο υπεύθυνος των περιφερειακών οργανώσεων ΟΝΕΔ Φάνης Πασχάλης, αλλά και ο διευθυντής της ΟΝΕΔ Νίκος Κρικέδας. Είμαστε η νεολαία που λέει ναι στην πρωτοπορία. Είμαστε η νεολαία που δίνει καθημερινά τους αγώνες της μέσα από τη γνώση, την αναζήτηση και την έρευνα και κοινοτομία. Δεν είμαστε η νεολαία που μάχεται μέσα από τον πετροπόλεμο στα πεζοδρόμια και στα συλλαλητήρια. Δεν είμαστε η νεολαία που πουλάει ως προοδευτικό την πιο ακραία πεζοδρόμηση που ενοχοποιεί την αριστεία και εμποδίζει την πρόοδο εν ονόματι της δίθεν ισότητας. Δεν είμαστε η νεολαία του how to, που υπόσχεται κοινωνική αλλαγή και υποτιμά την απαιτητική προσωπική ευθύνη, αλλά είμαστε η νεολαία του know-how, που ανατρέπει τα δεδομένα παράγοντας νέα δεδομένα. Είμαστε η νεολαία των σχολείων και των πανεπιστημίων, της μαθηματικής γνώσης και πολιτικής ορίμανσης, και όχι η νεολαία των καταλήψεων και του φοιτητικού ακτιβισμού. Η περίοδος που θα ακολουθήσει θα είναι η περίοδος του αγώνα και των μαχών για τη δεύτερη συνεχή νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Η δεύτερη συνεχή νίκη της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης, της οποίας ηγείται ο άξιος Πρόεδρός μας και Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εμείς ως νεολαία θα είμαστε παντού και πάντα παρόντες και υποσχόμαστε να δώσουμε και εμείς εκείνους τους αγώνες και εκείνες τις μάχες που μας αναλογούν. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι μέσα σε τόσο νέο κόσμο, με τον οποίο μας συνδέουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, κυρίως η πίστη σε αξίες και ιδανικά αυτής της μεγάλης παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζετε όλοι ότι ερχόμαστε από μια τριετία πολύ δύσκολη, με πρωτοφανείς κρίσεις που διαδέχονταν η μία την άλλη. Είχαμε την κρίση αρχικά στον Εύρο, είχαμε την μεγάλη κρίση της πανδημίας η οποία συνεχίζεται, είχαμε την ενεργειακή κρίση η οποία συντάραξε τα θεμέλια του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος. Έχουμε την πληθωριστική κρίση η οποία επίσης συνεχίζεται και παρόλα αυτά, χάρη στις συντονισμένες και μετρημένες ενέργειες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα ανταπεξήλθε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Μας περιμένουν δυσκολίες, μας περιμένουν μάχες μεγάλες. Σας θέλουμε δίπλα σας, δίπλα μας και εμείς δίπλα σε εσάς. Οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες που υπάρχουν για τη χώρα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Χρειάζεται σχέδιο και δουλειά. Έχουμε μια νέα προγραμματική περίοδο μπροστά μας. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο διαθέτει δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία οφείλουμε να τρέξουμε, να τα αξιοποιήσουμε προς όφελος του τόπου. Είμαι βέβαιος ότι με συνεργασία όλων αυτός ο τόπος θα πάει πολύ πιο μπροστά. Κοίταξα μια ματιά όταν μπήκα, είδα κυρίως ότι είσαστε οι περισσότεροι φοιτητές. Αυτή την εποχή στην Ήπειρο έχει γίνει μια μεγάλη επανάσταση, η οποία δεν έχει φανεί, αλλά ήρθανε στην αρχή γερμανικές εταιρείες εδώ στον τόπο μας, οι οποίες είδαν ότι από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι πολύ πληροφορικάρη ποιότητας φοιτητές και απόφοιτοι, και σιγά σιγά αυτές οι εταιρείες ήρθαν και μας φόρτωσαν υποχρεώσεις. Βλέπετε η P&I, η Team Dior και άλλες εταιρείες, όλες αυτές ανήκουν σε έναν όμιλο και κυρίως ασχολήθηκαν με φοιτητές, με απόφοιτους της σχολής πληροφορικής. Τώρα έρχονται από την Αμερική εταιρείες, οι οποίες ζητάνε μαθηματικούς, ζητάνε φυσικούς, ζητάνε γενικά σε άλλες οικονομολόγους κλπ. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγουν άλλες προοπτικές σε αυτόν τον τόπο. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε γιατί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση
έδωσε το δικαίωμα της ανάπτυξης. Έδωσε το δικαίωμα να έχουμε μια άλλη Ελλάδα. Εμείς το νιώθουμε κάθε μέρα ότι όλα αλλάζουν και αλλάζουν προς το καλύτερο. Και επειδή νιώθω την δικιά σας αγωνία του αύριο, θα δείτε ότι και πολλά παιδιά που φύγανε τα χρόνια τα δύσκολα μετά το 11 μέχρι τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό θα γυρίσουν πίσω. Με μισθούς οι οποίοι είναι μισθοί, όχι αυτοί οι συνηθισμένοι που ξέρουμε. Μισθοί καλοί. Θα σας πω μόνο ότι ο Ρόκενχάους όταν συζητήσαμε μου είπε μια κουβέντα. Μας ενδιαφέρει να αμείβονται καλά, να περνάνε καλά, αλλά και τα Σαββατοκύριακα να φτάνουν εύκολα στη θάλασσα, στο βουνό και να τρώνε προϊόντα ποιότητας. Αυτό δείχνει ότι κάτι είναι που γίνεται στον τόπο τρομερό. Αυτό το στηρίζει όλο η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού του κυρίου Μητσοτάκη και προσωπικά ο ίδιος. Θεωρώ ότι όλοι μαζί με εσάς πρωτοπόρους θα αλλάξουμε τον τόπο. Αγώνα. Αγώνα πολύ χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε αντίπαλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως, δεν θα πάμε με το κεφάλι ψηλά και θα πούμε είμαστε και η αυριανή κυβέρνηση. Δεν θα το πούμε αυτό. Όμως, αγώνα πολύ. Εσείς, η νεολαία, μπροστάριδες, σας χρειαζόμαστε. Το κόμμα σας χρειάζεται. Η Νέα Δημοκρατία σας χρειάζεται. Όλοι σας χρειαζόμαστε. Δεν θα αναφερθώ στο έργο της κυβέρνησης, το έκαναν άλλωστε οι φίλοι βουλευτές. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ένα και μοναδικό. Μια ζωή φώναζα από παιδί «Ζήτω η Νέα Δημοκρατία». Έφτασα στην ηλικία που έφτασα και συνεχίζω να φωνάζω «Ζήτω η Νέα Δημοκρατία». Δεν θα σας κουράσω, θέλω όλοι μαζί να φωνάξουμε «Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, αυτοδύναμη κυβέρνηση αύριο». Καλή χρονιά, με υγεία σε όλους μας. Εγώ νιώθω περηφάνεια γιατί βλέπω εδώ μέσα παιδιά που έχουν όρεξη να δώσουν μάχη, γιατί ξέρουν να δίνουν μάχες. Και η ΔΑΠ και η ΟΝΕΔ Ιωαννίνων. Ξέρουν να δίνουν μάχες στα πανεπιστήμια, τώρα θα δώσουν εθνικές εκλογές. Αν χρειαστεί, θα δώσουν και στις περιφερειακές εκλογές και στις δημοτικές εκλογές και όπου χρειαστεί. Εγώ νιώθω απλά περηφάνεια που μιλάω μπροστά στο κοινό από μία από τις ιστορικότερες και δυνατότερες οργανώσεις, τη ΟΝΕΔ και τη ΔΑΠ του Φουκού, τη ΔΑΠ και την ΟΝΕΔ Ιωαννίνων. Είναι τιμή να είσαι παρόν σε αυτήν την οργάνωση. Είμαι σίγουρος ότι ο φίλος ο πρόεδρος ο ΟΝΕΔ Ιωαννίνων θα δώσει μεγαλύτερη του μάχη μαζί με τους υπόλοιπους ΟΝΕΔΙΤΕΣ για τις εθνικές εκλογές και τις εκλογές αυτοδιοίκησης εννοείται που έρχονται και ο φίλος υπεύθυνος πόλεως της ΔΑΠ θα βάλει μπροστά πάλι την ΔΑΠ Ιωαννίνων το λιθαράκι του να βγει πρώτη και πάλι παράταξη της ΔΑΠ πανελλαδικός με αρχή από εδώ, από την πόλη των Ιωαννίνων. Έρχονται μπροστά μας πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Οι εθνικές κάλπες, οι εκλογές οι φοιτητικές και αργότερα οι εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ΟΝΕΔ Ιωαννίνων θα είναι δυνατά παρούσα σε όλες. Σε ό,τι αφορά τις φοιτητικές εκλογές, θα συμβάλλουμε ως ΟΝΕΔ Ιωαννίνων τα μέγιστα, καθότι η ΔΑΠ του Φουκού Ιωαννίνων είναι η παράταξη από την οποία όλοι προερχόμαστε. Ο στόχος τώρα για τις εθνικές εκλογές είναι ένας. Η Νέα Δημοκρατία να κερδίσει την νεανική ψήφο. Και είμαι σίγουρος θα είμαστε όλοι παρόντες και παρούσες σε αυτόν τον αγώνα. Θα επικοινωνήσουμε το έργο της κυβέρνησης και θα θέσουμε τον πήχη της επόμενης μέρας ψηλά. Γιατί είμαστε με την Ελλάδα της προόδου, της εξέλιξης και της προκοπής. Όλοι εμείς, τα μέλη της Δάπνου του Φουκού και ο Νέδιο Ανίνων, έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε, έχουμε μάθει να κάνουμε εκλογές, έχουμε μάθει να κερδίζουμε. Είμαστε σίγουροι, και εγώ και ο πρόεδρος του ΝΕΔ, ότι είμαστε έτοιμοι για αυτό. Οι φοιτητικές εκλογές, όποτε και αν πραγματοποιηθούν, είτε πριν είτε μετά των εθνικών κάλπεων, για μας αποτελούν το σημαντικότερο αγώνα. Για να μπορέσουμε όμως να συνεχίσουμε να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας, πρέπει να έχουμε ανοιχτά πανεπιστήμια, πανεπιστήμια δημοκρατικά, όπου δεν θα υπάρχει ανομία πουθενά. Δεν πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν πουθενά όλα αυτά που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.